Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά που βρίσκεστε κοντά μας και αναλώνετε το χρόνο σας για την σπουδή και τη μελέτη των Ελλήνων διανοητών και φιλοσόφων, οι οποίοι, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, έχουν πει, έχουν γράψει και έχουν ορίσει τα πάντα όλα όσα οι φωστήρες του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, ξένοι, Ευρωπαίοι, Αμερικανοί και λοιπόν άλλων χωρών, αντέγραψαν και παρουσίασαν ως δικά τους, μη αναφέροντας βεβαίως τις πηγές ανέβρεσης των στοιχείων τους. Κάτι τέτοιο θα δούμε και απόψε με μια μικρή εξαίρεση του σύγχρονου συγγραφέα, ο οποίος αναφέρθηκε στη συναισθηματική νοημοσύνη και κάνει τον κόπο στη 19η σελίδα του βιβλίου του είναι ο Ντάνιελ Γκόλμαν, συναισθηματική νοημοσύνη. Το βιβλίο αυτό βγήκε για πρώτη φορά το 1995 από τον ίδιο βεβαίως, αυτή είναι μετάφραση περί συναισθηματικής νοημοσύνης. Στη 19η σελίδα, λέω, κάνει μνήμα στον Αριστοτέλη, παραδεχόμενος ότι ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που μίλησε για συναισθηματική νοημοσύνη. Βέβαια, το ότι κάνει μνήμα ο συγκεκριμένος συγγραφέας και μελετητής δεν σημαίνει ότι το υιοθετούν από εκεί και έπειτα λοιποί συγγραφείς, καθηγητές πανεπιστημίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και όπου αλλού αναφέρει τη συναισθηματική νοημοσύνη και κυρίως σε σεμινάρια επιχειρήσεων, στα οποία ο υποφαινόμενος, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι το κατεπάγγελμα αντικείμενό μου, τα σεμινάρια σε επιχειρήσεις, και με τη συναισθηματική νοημοσύνη σε διευθυντικά στελέχη έχω ασχοληθεί, με την έννοια ότι τους έχω κάνει κατ' επανάληψη σεμινάριο, με πολύ μικρές αναφορές στον Αριστοτέλη, ελάχιστες, μνήμα απλή, γιατί αλλιώς μπορεί να πούνε ότι ήρθε να μας κάνει συναισθηματική νοημοσύνη και μας κάνει αρχαία ελληνική γραμματεία. Έχει συμβεί και αυτό. Γιατί αυτή την περίπτωση ο τύπος 2005 το 1900 αρχίζει και λέει, το 1995 γίνεται για πρώτη φορά μνήμα στη συναισθηματική νοημοσύνη μετά την έκδοση του ομώνυμου best-seller του Αμερικανού καθηγητή ψυχολογίας Ντάνιελ Γκόλμαν. Τον έχει και φωτογραφία του Ντάνιελ Γκόλμαν εδώ. Δηλαδή, ο τύπος λέει, διαδίδει, και ξέρετε πόσο ισχυρός είναι ο τύπος, ότι μόλις το 1995 γίνεται μνήμα της συναισθηματικής νοημοσύνης από τον Ντάνιελ Γκόλμαν ως επινόηση του Ντάνιελ Γκόλμαν, ενώ ο Ντάνιελ Γκόλμαν στη σελίδα, επαναλαμβάνω, 19 του συγκεκριμένου βιβλίου αναφέρει ότι τα στοιχεία του είναι από την αρχαία ελληνική γραμματεία, κυρίως τον Αριστοτέλη, αν και ήταν και άλλοι, όπως θα δούμε. Πριν συνεχίσω να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω ότι στη σελίδα Facebook τη δική μου, Δέλτα Ρο Λεωνίδας Μπίλης, έχει αναρτηθεί το βίντεο που πήραν οι φρικτορίες, το τεχνικό τμήμα των φρικτοριών, τις γνωρίζετε τις φρικτορίες και τη δουλειά που κάνουν, από την εταιρεία μελέτης αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, όταν προ 10 περίπου ημερών κάναμε ομιλία εκεί με θέμα τους όρους που επέβαλε ο Αλέξανδρος στους προκατόχους των σημερινών Σκοπιανών. Ένα σπουδαίο θέμα στον αντίποδα της σημερινής κατάστασης, το οποίο βρίσκεται, λέω, στη σελίδα Facebook τη δική μου, από τις φρικτορίες, λαμβανομένη υπόψη ότι τη λήψη την είχε κάνει ο Σπάρτακος. Και στο σημείο αυτό να πω για πολλωστή φορά αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί πρέπει να το λέμε. Θυμάστε έναν υπουργό του Πασόκ που λεγόταν, νομίζω, Κατσιφάρας, ο οποίος έλεγε ότι εάν, λέει, δεν ήταν ο Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, δεν θα μας ήξερε ούτε ο θηρορός της πολυκατοικίας μας. Ναι. Το θυμάστε αυτό? Είναι ένα σλόγγαν έτσι γνωστό. Λοιπόν, εγώ οφείλω να πω εκ παραλλήλου ότι εάν δεν ήταν οι φρικτορίες, κάποιος εξ ημών δεν θα μας ήξερε ούτε
ο θηρορός της πολυκατοικίας μας. Επίσης να πω ότι στις 23 του μήνα, για όσους ενδιαφέρεστε, η είσοδος είναι ελεύθερη, δεν κάνουμε διακρίσεις μεταξύ θρησκευμάτων. Στις 23 του μήνα θα γίνει τελετή θερινού ηλιοστασίου, εδώ, είναι η μέρα Κυριακή, ώρα 7 το απόγευμα, θα γίνει και σχετική ανάρτηση. Θα συμμετέχει ιερατείο από την ομάδα Εθνικών Λακωνίας, έρχονται οι Λάκωνες εδώ, από την ομάδα Εθνικών Μεσσηνίας και από τους παρευρισκόμενους και τον υποφαινόμενο, όπου θα γίνει σχετική τελετή, όπως ακριβώς την πραγμάτωναν οι πρόγονοί μας κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου. Έχουμε και το αντίστοιχο χειμερινό, έτσι. Είναι λίγο διαφορετική η μία τελετή από την άλλη. Εν τέτοια περίπτωση η είσοδος είναι ελεύθερη. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει προκειμένου να δει, αν δεν έχει δει, αν δεν γνωρίζει, τι ακριβώς κάνανε οι πρόγονοί μας στο θερινό ηλιοστάσιο, σύμφωνα με την πατρόλατρια. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα μας και θα κάνουμε μία έτσι εισαγωγή πώς οι δικοί μας προσέγγισαν το θέμα συναισθηματική νοημοσύνη και πώς ο Γκόλμαν εν συνεχεία το εξέλιξε, θα λέγαμε, παραδεχόμενος όμως τις πηγές του, γιατί διαφορετικά θα τον είχα βάλει στο όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες, που δεν τον έχω βάλει, σε αντίθεση με πολλούς άλλους που έχω βάλει τόσο στο εξώφυλλο όσο και στο περιεχόμενο. Για να δούμε λοιπόν τι είπαν οι γκουρού ξένοι φωστήρες με γνωστότερο τον Αμερικανό ψυχολόγο Γκόλμαν Ντάνιελ, ο οποίος έκανε αναλύσεις γύρω από την αυτοεπίγνωση, την ενσυναίσθηση. Έχει μιλήσει για την ενσυναίσθηση και τη διαίσθηση ο Αριστοτέλης και έχει πει ο Αριστοτέλης, και έχουμε κάνει ομιλία σχετική εδώ, ότι η διαίσθηση είναι η πρώτερη πράξη. Δηλαδή αυτό το οποίο πριν κάνεις οτιδήποτε, σε κυριαρχεί και σε καθοδηγεί στο τι να κάνεις. Και το είχε ονοματίσει έτσι ακριβώς πρώτερη πράξη. Με την ενσυναίσθηση λοιπόν και τις κοινωνικές δεξιότητες βοηθούνται, υποτίθεται επικοινωνιακά, οι κοινωνικά αδέξιοι. Οι κοινωνικά αδέξιοι πολίτες και ειδικότερα τα στελέχη των επιχειρήσεων, γιατί οι δικοί μας έχουν κάνει γενικές αναφορές για όλους τους ανθρώπους. Ο Γκόλμαν το επικεντρώνει στα στελέχη των επιχειρήσεων. Θα δούμε τους λόγους αμέσως μετά. 2500 χρόνια λοιπόν στα ηθικά νοικομάχια, στην ερμηνεία περί αρετής, στο 116β, ο Αριστοτέλης λέει, εδώ μιλάει για αρετή, η αρετή είναι η ακριβέστερη και ανώτερη από κάθε τέχνη, διότι αυτή σχετίζεται με τις συναισθηματικές διαθέσεις και τις πράξεις και σε αυτές ακριβώς υπάρχει υπερβολή και έλλειψη και μεσότητα. Στις συναισθηματικές διαθέσεις υπάρχει άλλοτε υπερβολή, άλλοτε έλλειψη, άλλοτε μεσότητα, δηλαδή κάτι ενδιάμεσο. Δίπλα είναι το αρχαίο κείμενο. Σημασία έχει αυτό που λέει από εδώ και έπειτα. Για παράδειγμα, λέει, είναι δυνατόν κάποιος να φοβηθεί, να δείξει θάρρος ή να επιθυμήσει κάτι ή να οργιστεί, πάρε όποιο συνέστημα θέλεις. Ή να εσπλαχνιστεί και γενικά να ευχαριστηθεί και να δυσαρεστεί, να δυσαρεστηθεί και πολύ και λίγο, αλλά και τα δύο αυτά, λέει, δεν είναι καθόλου καλά. Δηλαδή, το να νιώσεις ένα συνέστημα πολύ ή να το νιώσεις λίγο, δεν είναι, λέει ο Αριστοτέλης, καθόλου καλά αυτά τα δύο, το πολύ και το λίγο, για το οποιοδήποτε συνέστημα, γιατί το ορθόν κατά Αριστοτέλη είναι η μεσότητα των συναισθημάτων. Τι σημαίνει η μεσότητα των συναισθημάτων? Σημαίνει ότι το EQ, δηλαδή το Emotion Intelligence, δεν γνωρίζω και καλά την βαρβαρική ως προς την προφορά, γι' αυτό να με δικαιολογείτε. Το Emotion Intelligence λοιπόν, το συνέστημα, θα πρέπει, έχουμε μεσότητα όταν το συνέστημα εξισούται με το IQ, με τον ορθό λόγο, την διανόηση, τον ορθολογισμό. Όταν έχουμε εξίσωση μεταξύ συναισθήματος και διανόησης, IQ ίσον με EQ, τότε έχουμε την μεσότητα. Και η μεσότητα κατά Αριστοτέλη είναι αρετή. Και λέει λοιπόν ότι το να αισθάνεσαι κάτι πολύ, δηλαδή θυμό,
Ο θυμός στο πολύ του είναι οργή. Ή το να αισθάνεσαι κάτι λίγο, συμπάθεια, έως πολύ, αγάπη. Αυτά δεν είναι καλά, λέει ο Αριστοτέλης, εάν δεν βρίσκονται στη μεσότητα μεταξύ EQ και IQ. Δεν είναι λοιπόν καλά, και καταλήγει λέγοντας, το να αισθάνεται όμως κανείς όλα αυτά, οργή, θυμό, αγάπη, συμπάθεια, μίσος, ευχαρίστηση, ειδονή, το να αισθάνεται όλα αυτά τη στιγμή που πρέπει και με αφορμή τα πράγματα που πρέπει και σε σχέση με τους ανθρώπους που πρέπει και για το λόγο που πρέπει και με τον τρόπο που πρέπει, προσέξτε, όλα αυτά μαζί, αυτό είναι το μέσο και το άριστο. Άρα το θέμα δεν είναι αν οργίζεσαι. Το θέμα είναι αν οργίζεσαι στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο. Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος οργής, θα δούμε στη συνέχεια. Με το σωστό τρόπο, για το σωστό άνθρωπο, για τον κατάλληλο άνθρωπο, τον οποίο ενδεχομένως αξίζει να οργιστείς. Το ίδιο ισχύει για την ευχαρίστηση, το ίδιο ισχύει για την χαρά, για την συμπάθεια, τη λύπη, για το οτιδήποτε. Ο σωστός τρόπος, τον κατάλληλο, στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο άνθρωπο, δίνει τη μεσότητα εκδήλωσης, έκφασης του συναισθήματος, του όποιου συναισθήματος, και συνεπώς τότε μιλάμε για δίκαιο συνέστημα. Ο πανεπιστήμονας λοιπόν όχι μόνο ερμήνευσε και καθόρισε τη συναισθηματική νοημοσύνη, αλλά και με πολύ ακριβή και λακωνικό τρόπο την παρέδωσε στην ανθρωπότητα. Και τι λέει, τι είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, να το ορίσουμε. Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου, προσέξτε, όχι η κατανόηση, όχι αυτό που λέμε, εντάξει, σε κατανοώ, έχεις δίκιο, όχι, όχι αυτό, η αναγνώριση. Το να αναγνωρίζω τα συναισθήματα, δηλαδή να αντιλαμβάνομαι ενδεχομένως την προέλευσή τους, όχι απλώς να κατανοώ τον τρόπο. Η αναγνώριση λοιπόν των συναισθημάτων των άλλων και η διαχείριση των δικών μας συναισθημάτων συγχρόνως, ποια είναι η διαχείριση των δικών μας συναισθημάτων, η μεσότητα. Η διαχείριση των δικών μας συναισθημάτων είναι η ισότητα μεταξύ EQ και IQ, η αντίστροφα. Αυτό μας δίνει τη μεσότητα, μας δίνει το άριστο, μας καθιστά ενάρετους και μας δικαιολογεί τις ενέργειες οργής, ευχαρίστησης, λύπης και οποιασδήποτε άλλες, εφόσον αυτές τοποθετούνται ακριβώς στη μεσότητα. Γιατί και συναισθάνομαι συναισθηματική νοημοσύνη και εννοώ, και συναισθάνομαι και εννοώ, και αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματα των άλλων, τα αναγνωρίζω τα συναισθήματα των άλλων και συγχρόνως διαχειρίζομαι τα δικά μου. Όταν μερικές φορές τα συναισθήματα των άλλων καταφαίνονται κατά εμού, τότε πρέπει, αφού τα αναγνώρισα τα συναισθήματα των άλλων, πρέπει τώρα και καταφαίνονται κατά εμού, λέω, τώρα πρέπει εγώ να διαχειριστώ τα δικά μου, ούτως ώστε να μην εκδηλώσω οργή, να αποφύγω την εκδήλωση της οργής. Γιατί η οργή σημαίνει έκρηση αδρεναλίνης, γιατί η έκρηση αδρεναλίνης σημαίνει από εκεί και έπειτα ενδεχόμενες κινητικές εκτροπές. Κινητική εκτροπή είναι από το να χτυπήσω τον άλλον μέχρι του να μπω μέσα στο αυτοκίνητο και να αρχίσω να τρέχω σαν τρελός προκειμένου να εκτονώσω την οργή μου για το συμβάν. Θα δούμε και μερικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσο αφορά τη διαχείριση του θυμού στο θέμα αυτό. Η αναγνώριση λοιπόν των συναισθημάτων των άλλων και η διαχείριση των δικών μας συναισθημάτων αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτός είναι ο ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αυτός ακριβώς είναι ο ορισμός. Η οποία εξαρτάται από την κατανόηση του εαυτού, την ορθή εκτίμηση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών μας και από την ικανότητα ελέγχου των παρορμήσεων και εξισορρόπησης των ελλείψεων και των υπερβολών μας. Δηλαδή, και από την ικανότητα να ισορροπούμε τα συναισθήματα με τη λογική ως αποτέλεσμα της ευφυΐας μας. Να το, IQ ίσον EQ. Γι' αυτό και ένα άτομο θεωρείται ότι έχει υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη όταν επιδεικνύει αυτό που είπε ο Αριστοτέλης. Με ικανοποιητική συχνότητα, τι σημαίνει με ικανοποιητική συχνότητα, όχι κάποια φορά τυχαία, αλλά ήθιστε τον ελόγω άτομο, αυτό σημαίνει με ικανοποιητική συχνότητα, να επιδεικνύει
την επιδεικνύει την κατάλληλη στιγμή με τον κατάλληλο τρόπο και με ικανοποιητική συχνότητα συμπεριφορές με βάση τα συναισθήματα που σχετίζονται με την κατανόηση και διαχείριση του εαυτού, την κατανόηση των άλλων και τη διαχείριση των σχέσεων τους με τους άλλους. Καλύτερα, αναγνώριση των συναισθημάτων των άλλων, διαχείριση των δικών μου συναισθημάτων, εξισορρόπηση της σχέσης. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ τον επιχειρηματικό κόσμο η συναισθηματική νοημοσύνη? Γιατί ο μάνατζερ που γίνεται δέκτης διαφόρων συμβάντων και εκδηλώσεων, οι οποίες άλλοτε είναι παρορμητικές, άλλοτε προέρχονται εκ του θυμικού των συναισθημάτων των υφισταμένων του, έτσι τρίτων, πελατών, οποιονδήποτε, καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση κατά τρόπο τέτοιο το ώστε να αναγνωρίσει τα συναισθήματά τους, να διαχειριστεί τα δικά του όταν και εφόσον μπουν στο γραφείο του και του φωνάζουνε, για να φέρει εξισορρόπηση στη σχέση, δηλαδή για λόγους επικοινωνίας η συναισθηματική νοημοσύνη στους μάνατζερς είναι ωφέλιμη ως προς τα δρόμενα που μπορεί να συμβαίνουν σε μια επιχείρηση, για λόγους επικοινωνίας. Για να δούμε τη συνέχεια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, το έχω βγάλει φωτοτυπία για να το έχετε εσείς, να το πάρετε. Κυρία Χρυσή, παρακαλώ. Μοιράζετε τη φωτοτυπία με το μοντέλο συναισθηματικής νοημοσύνης? Λοιπόν, για να το δούμε λίγο. Ευχαριστώ. Το σύγχρονο μοντέλο των συναισθηματικών δεξιοτήτων του Γκόλμαν. Γνώση του εαυτού, γνώση του εαυτού μου πρώτα απ' όλα. Το γνώση του εαυτού μου έχει σχέση με το γνώθις αυτόν. Το γνώθις αυτόν δεν το είπε ο Σωκράτης, που νομίζει ο κόσμος και δουλειάς, το είπε ο Θαλής ο Μιλήσιος. Λοιπόν, διαχείριση του εαυτού κατ' επέκταση. Αν γνωρίζω τον εαυτό μου, μπορώ να τον διαχειρίζομαι. Κατανόηση των άλλων, λειτουργικές συμπεριφορές, διαχείριση σχέσεων. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Όταν έχω γνώση του εαυτού, έχουμε κάνει εδώ ομιλία για το θέμα αυτό, αλλά θα πω 2-3 πράγματα έτσι. Αν δεν έχουμε άλλα, ας κοιτάξουν ένα κάποιοι, ναι, μαζί. Όταν γνωρίζω τον εαυτό μου, και τι σημαίνει γνωρίζω τον εαυτό μου, έχω γνώθει σε αυτόν. Όλοι μιλάνε για γνώθηση αυτόν και ξέρω τι μου γίνεται και έχω το γνώθη σε αυτόν. Όλοι έχουμε γνώθη σε αυτόν και κανείς δεν έχει γνώθη σε αυτόν. Κανείς, τέλος πάντων. Τι σημαίνει έχω γνώση σε αυτόν? Σημαίνει το εξής. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω μόνος σου. Γράψε δεξιά ή αριστερά τα θετικά εκείνα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρείς ότι συγκροτούν την προσωπικότητά σου. Αισιόδοξος. Η αισιοδοξία είναι ένα θετικό χαρακτηριστικό. Γράψε το. Το θάρρος είναι. Γράψε το. Η υπομονή είναι. Γράψε το. Αυτά που νομίζεις ότι αφορούν εσένα προσωπικά. Εσύ μόνος την κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν δίνεις εξετάσεις. Γράψε και σε ένα άλλο σημείο τα αρνητικά. Αισιόδοξος. Έλλειψη αυτοπεποίθησης. Επιρρεπής. Εξευδημένος. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Γράψε τα. Μάλιστα, τα γράψα. Ωραία. Κάτσε μελέτησέ τα, διάβασέ τα, δεσμεύσου σε αυτά και πάρε απόφαση ότι τις επόμενες 10 μέρες, παράδειγμα, αυτό είναι τεστ που λέω τώρα, τεστ δεξιότητας για να γνωρίσω τον εαυτό μου. Συνεχίζω. Ακούστε το και κρίνετε το. Τις επόμενες 10 μέρες δεσμεύσου ως προς το ότι στα καθημερινά σου συμβάντα θα προσπαθείς, εσύ τα έγραψες, εσύ τα ξέρεις, εσύ είσαι δεσμευμένος, θα προσπαθείς κάθε μέρα να επαυξάνεις λίγο αυτό το οποίο έχεις γράψει ως θετικό. Τι έχεις γράψει ως θετικό? Ότι είσαι υπομονετικός, ας πούμε. Ωραία. Είσαι που είσαι λοιπόν υπομονετικός. Φρόντισε την επόμενη φορά που θα σου δοθεί η ευκαιρία να δείξεις υπομονή, να δείξεις λίγη περισσότερη από αυτή που είσαι. Αυτό θα το κάνεις με όλα σου τα θετικά. Και αντίστοιχα με όλα σου τα αρνητικά, φρόντισε να τα μειώνεις λίγο. Δηλαδή, τι έχεις γράψει? Ότι είσαι επιρρεπής, ας πούμε. Πολύ ωραία. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι η διαφήμιση, παράδειγμα, σε καλεί στην υιοθέτηση, την αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, κάντο λιγότερο. Εάν λοιπόν κατορθώσεις μετά από 10-15 μέρες, το διάστημα είναι σχετικό ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός,
Εάν μπορέσεις, λέω, μετά από 10-15 μέρες να έχεις επαυξήσει κατά τι τα θετικά και μειώσει κατά τι τα αρνητικά, που εσύ έγραψες, εσύ τα ξέρεις, αυτό αρχίζει να σου γίνεται 6. Εάν αυτό αρχίζει να σου γίνεται 6, τότε έχεις ενίσχυση της βούλησης, τον θέλω σου. Γιατί έχω αρχίσει να γνωρίζω τον εαυτό μου, άρα ξέρω τα θέλω μου, τα οποία είναι η συνάρτηση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών μου. Οπότε τα θέλω μου, αφού είναι η συνάρτηση των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών μου, είναι συμβατά με αυτά τα θετικά και αρνητικά, άρα εφικτά και συνεπώς προσδόκιμα και επιτεύξιμα. Άρα έχεις μια ενίσχυση βούλησης. Εάν ενισχυθεί η βούληση, ενισχύει η αυτοπεποίθηση. Δηλαδή αρχίζει και πηγαίνει αλυσίδα το θέμα. Όλα ξεκινάνε από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου, θετικά, αρνητικά. Αυξάνεται η αυτοπεποίθηση. Όταν αυξηθεί η αυτοπεποίθηση ως αποτέλεσμα αύξησης της βούλησης, που είναι αποτέλεσμα της γνώσης θετικών και αρνητικών, γνωρίζω τι θέλω γιατί γνωρίζω ποιος είμαι, άρα γνωρίζω τι είναι εφικτό να κάνω. Τώρα αυξάνεται η αυτοπεποίθησή μου ως προς το τι μπορώ να το καταφέρω. Τώρα, λένε οι πρόγονοι, έχεις δικαίωμα να φαντάζεσαι. Τι εννοούν να φαντάζεσαι? Να σχεδιάζεις στόχους. Γιατί οι στόχοι αυτοί που σχεδιάζεις πλέον είναι εφικτοί. Έχεις αυτοπεποίθηση, είναι με ενισχυμένη βούληση η οποία προέρχεται μέσα από τις δυνατότητές σου. Ξέρεις δηλαδή κατά πόσο μπορείς να το πετύχεις και κατά πόσο όχι. Του να δει ότι συναντάμε. Συναντάμε, γεια σου, τι κάνεις? Καλά, ναι μωρέ, εντάξει, εδώ. Πώς πάει η δουλειά? Καλά μωρέ. Δεν ήμουν εγώ για αυτά, για άλλα πράγματα είμαι. Για άλλα πράγματα. Ναι, τι να λέμε τώρα? Εγώ είμαι για άλλα πράγματα. Είμαι φτιαγμένος για άλλα πράγματα. Έτσι, φτιαγμένοι. Αυτό το συναντάω, αυτό τώρα που είπα έτσι το χαρακτηριστικό παραδειγματάκι, το συναντάω σε γιους και κόρες, νεολαίους γενικότερα, έτσι, εκεί 20-30, εκεί μέσα σε αυτό το μέσης ηλικίας διάστημα, όπου δουλεύουν στην επιχείρηση των γονέων τους και είναι αρκετοί εκείνοι, δηλαδή είναι το 50%, το άλλο 50% σου λέει όλα τα άλλα ζητήματα, είναι το 50% που σου αφήνει να εννοηθεί, είτε στο λέει ευθέως, είτε σου αφήνει να εννοηθεί ότι εγώ ήμουνα για άλλα πράγματα. Όχι, ναι. Στο ερώτημα, τι άλλα, κάτι άλλο θέλω, δεν ξέρω ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, ιδέες και προτάσεις, για να ερχόμαστε στο περί γνώσης του εαυτού. Ιδέες και προτάσεις, κυρίες και κύριοι, κύριε Μπίλη, κυρία Αδελιγιάννη, δεχόμαστε, κύριε Κονιδάρη, δεχόμαστε αν έχετε πρώτα απ' όλα γνώση του εαυτού σας. Έχετε γνώση του εαυτού σας? Γιατί αυτό που θα μας πείτε είναι αποτέλεσμα, είναι εφικτό, γιατί έχετε γνώση του εαυτού σας, αλλιώς δεν είναι εφικτό. Αλλιώς οραματίζεστε, έτσι λέτε. Και συνήθως είναι αυτοί που έχουν σχέδια και όταν τους πεις υλοποίησε, το λέει, κοιτάξτε, εγώ το σχέδιο δείχνω, η υλοποίηση γίνεται από άλλους. Γιατί ο ίδιος δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, επειδή ακριβώς δεν έχει γνώση του αυτού του, έχει ξεκινήσει από το να φαντάζεται, χωρίς να ξέρει ούτε μειονεκτήματα ούτε πλεονεκτήματα. Επανέρχομαι. Αυτό όλο είναι το γνώση του αυτού. Αυτό είναι του Γκόλμαν, έτσι. Κοιτάξτε όμως που παραδέχεται από πού το έχει πάρει. Διαχείριση, όταν έχω λοιπόν γνώση του αυτού, έχω διαχείριση του αυτού. Έχω κατανόηση των συναισθημάτων των άλλων, αναγνώριση των συναισθημάτων και συνεπώς κατανόηση. Λειτουργικές συμπεριφορές, τι σημαίνει λειτουργικές συμπεριφορές? Διαχειρίζομαι τα συναισθήματα κατά τρόπον μεσότητας, διαχείριση σχέσεων. Κατ' επέκταση διαχείριση σχέσεων, δηλαδή σωστή επικοινωνία. Ομαλή επικοινωνία, αρμονική επικοινωνία. Γνώση του εαυτού φεύγει δεξιά-αριστερά, διαχείριση του εαυτού, κατανόηση των άλλων, δεξιά-αριστερά, λειτουργικές συμπεριφορές, διαχείριση σχέσεων. Για κοιτάξτε. Το μοντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης κατά τους Έλληνες διανοούμενους είναι που αντιπροσωπεύει το ιδανικό επίπεδο ανάπτυξης του εαυτού, την κορυφαία πνευματική και πρακτική επιδίωξη κάθε ατόμου, είναι γνώθης αυτών, συνεπάγεται κάθαρση αυτού, κάθαρση του νου, διαλεκτική κάθαρση των άλλων. Κάθαρση του νου σημαίνει αδειάζω από το νου, από τη διανόηση, τον ορθολογισμό κατά 100%, αφήνω να επισέλθει σε αυτόν το πώς και γιατί αισθάνεται ο άλλος έτσι. Αυτό σημαίνει κάθαρση του νου.
Διαλεκτική κάθαρση των άλλων, αρχίζω να το συζητάω, θα δώσουμε παραδείγματα, θα το δείτε με παραδείγματα. Έξις του πράττειν το καλό. Συνήθεια πλέον του να πράττεις το καλό. Δεν το λένε διαχείριση σχέσεων, δεν το λένε επικοινωνία αρμονική, το λένε έξι του να πράττεις το καλό. Μα μέσα στο καλό είναι η αρμονία μεταξύ πομπού και δέκτη, πομπών και δεκτών. Η αρμονία, η ισορροπία των σχέσεων, η καλή επικοινωνία. Βλέπεις λοιπόν ότι από αυτό ο Γκόλμαν φτιάχνει αυτό. Και λέω, το αναφέρει σελίδα 19 του βιβλίου του. Από εκεί πέρα βέβαια έχει επικρατήσει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη είναι του Γκόλμαν, έτσι δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει συναισθηματική νοημοσύνη ή όποιος διδάσκει συναισθηματική νοημοσύνη κάνει μία αναφορά σε αυτό εδώ και από έχει ξεκινήσει το θέμα. Σύμφωνα λοιπόν με το ελληνικό μοντέλο, αυτό που είδαμε μόλις τώρα, ευχαριστώ. Προϋπόθεση για την αυτοβελτίωση του ατόμου αποτελεί το γνώθις αυτόν. Με τον τρόπο που υπέδειξα έναν τρόπο, μπορεί να μην είναι ο ιδανικότερος. Ποιος το είπε αυτό, είπαμε ο Θαλής. Η δε κατανόηση του αυτού απαιτεί ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Η κατανόηση του αυτού αποτελεί ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης. Γι' αυτό λέμε, κάτσε κάτω, σκέψου, σοβαρά και πες κάτσε, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εδώ και τι γυρεύω. Λοιπόν, τι με διακρίνει εμένα, καλό, θετικό, αυτό που νομίζεις εσύ. Γράψε το. Τι έχω ως ελαττώματα, αυτά, γράψε. Η ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, βαθιά ενδοσκόπηση, αυτοπραγμάτωση, αυτό που είπα, ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εδώ, ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο συνειδητότητας που θα επιτρέπει τη διάκριση των επιθυμιών, από εκεί και έπειτα διακρίνονται οι επιθυμίες και ενισχύεται η βούληση. Ναι, το θέλω αυτό. Και πού το στηρίζει, γιατί το θέλεις αυτό δηλαδή, και τι είσαι εσύ που το θες, πού στηρίζει και μου λες που τι θέλεις αυτό, πού στηρίζομαι, να ρε που στηρίζομαι, σε αυτά, σε αυτά, σε αυτά. Γιατί έχω αυτές τις προϋποθέσεις. Άρα το θέλω. Θέλω να το αποκτήσω, γιατί έχω τις προϋποθέσεις να το αποκτήσω. Όχι θέλω να το αποκτήσω γενικώς. Των κινήτρων, των παθών και των συνακόλουθων παρορμήσεων. Εδισάμιν εμεοϊφτών, λέει ο Ηράκλητος. Σύμφωνα δε με τον Πλάτωνα, ο κόσμος γίνεται αντιληπτός με τις αισθήσεις και με την νόηση. IQ, EQ, Πλάτων. Για τον Αριστοτέλη, η αρετή κινείται στη μεσότητα αυτών των δύο. Η αρχαιολογική γραμματεία λοιπόν αναγνωρίζει και καταγράφει όλες τις συναισθηματικές δεξιότητες, ενώ παράλληλα μελετάει και περιγράφει συγκεκριμένες τεχνικές για την καλλιέργειά τους. Και ας δούμε τώρα κάποιες από αυτές, οι οποίες αν θέλουμε μπορούν να αποτελέσουν και έναρξη των σκέψεών μας και των πράξεών μας. Και ας δούμε αμέσως κάποιες διαφορές. Χαρακτηριστικά και διαφορές IQ και EQ μεταξύ άνδρων και γυναικών. Από εδώ άντρες, από εδώ γυναίκες. Κατά γενική άποψη, οι άντρες χρησιμοποιούν περισσότερο τη νόηση και λιγότερο το συναίσθημα, όχι γιατί έτσι είναι βιολογικά. Γιατί η κοινωνία είναι ανδροκρατούμενη, πατριαρχική και τους έμαθε να το κάνουν αυτό. Έτσι, ρόλοι είναι αυτοί. Ρόλοι είναι. Με μάθανε να είμαι άντρας. Δεν γεννιέμαι άντρας, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πλην των εξωτερικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων. Έτσι, όσο αφορά τη στάση μου μέσα στο κοινωνικό, γίγνεσθε, με κάνουν άντρα ή με κάνουν γυναίκα. Είναι θέμα συμπεριφορών, υποδείξεων, περιραίουσας ατμόσφαιρας, διαπαιδαγώγησης. Όταν λοιπόν υψηλότερο το IQ και χαμηλότερο το EQ, έτσι γίνεται στον άντρα συνήθως. Τότε τι είναι ο άντρας, είναι φιλόδοξος. Είναι παραγωγικός, έχει υψηλότερο IQ, χαμηλότερο EQ. Όχι, έχει, χρησιμοποιεί περισσότερο το IQ και λιγότερο το EQ, έτσι. Τι είναι, φιλόδοξος, παραγωγικός, προβλέψιμος, επίμονος έως πεισματάρης. Το θέλω, αυτό θα γίνει. Άβολος με την εμπειρία των αισθήσεων. Προσέξτε. Στη γλώσσα του σώματος οι γυναίκες διακρίνονται. Τι εννοώ διακρίνονται.
αντιλαμβάνονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα τι έχει συμβεί σε ένα χώρο, καθή στιγμή αυτές δεν βρισκόντουσαν λίγο πριν. Ένας άντρας δεν μπορεί. Εάν δηλαδή εδώ έχουμε μια φασαρία έντονη και μετά καταλαγιάσει το κλίμα αυτό και είμαστε όλοι ήσυχοι και μπει μια γυναίκα μέσα, με την ευρία έννοια του όρου στατιστικά μιλάω, αντιλαμβάνονται ότι εδώ κάτι είχε συμβεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα το αντιληφθεί και ένας άντρας. Είναι άβολη με τις αισθήσεις η γυναίκα. Και επειδή είναι άβολη με τις αισθήσεις η γυναίκα, ο άντρας, συγγνώμη, είναι άβολος με τις αισθήσεις, και επειδή είναι άβολος με τις αισθήσεις, ό,τι έχει να κάνει με αισθητική χώρου, το αφήνει στη γυναίκα. Από διακόσμηση σπιτιού μέχρι... Ποιοι διακοσμούν τα Χριστούγεννα στις επιχειρήσεις, τα χολ και τα γραφεία? Οι άντρες? Όχι. Είναι δουλειά των γυναικών. Λοιπόν, άβολος με την εμπειρία των αισθήσεων, δεν ασχολείται με ζητήματα του εσωτερικού κόσμου, δεν κάνει αυτοπραγμάτωση ο άντρας. Ποιος είμαι εγώ, τι θέλω εδώ, τι γυρεύω, ποια είναι τα πλεονεκτήματά μου, τα μειονεκτήματά μου. Στατιστικά μιλάω, ο μέσος άντρας, δεν μιλάω για άλλους άντρες. Θεωρεί τον εαυτό περισσότερο αποδεκτό επαγγελματικά. Είναι δεδομένος. Η γυναίκα πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι ικανή επαγγελματικά. Για τον άντρα δεν χρειάζεται. Ναι, κάτι είπες. Δεν είναι ελεύθερος. Ναι, σωστά. Συγγνώμη, αλλά σε αυτό με το επαγγελματικά θα είναι και λίγο γυναίκες. Ναι, να το δούμε. Μια στιγμή να το τελειώσω και το λέμε. Λοιπόν, όταν η γυναίκα τι κάνει, χρησιμοποιεί λιγότερο το IQ, όχι δεν έχει. Δεν γεννήθηκαν οι γυναίκες με λιγότερο IQ και οι άντρες με υψηλότερο. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι αστικοί μύθοι, έτσι. Λοιπόν, χρησιμοποιεί λιγότερο το IQ και περισσότερο το συναίσθημα. Τι κάνει λοιπόν, έχει αυθόρμητη έκφραση συναισθημάτων. Η γυναίκα θα βάλει τα κλάματα, αν και εφόσον δυσαρεστηθεί από κάτι, έστω και παρουσία τρίτων. Ξέσπασμα για τα οποία αργότερα μετανιώνουν. Ξεσπάσματα για τα οποία αργότερα μετανιώνουν. Κυκλοθυμία, ευδιαθεσία, κατήφια. Καλύτερη προσαρμογή στο εργασιακό στρες. Απορροφούν καλύτερα τους κραδασμούς. Γιατί απορροφούν καλύτερα τους κραδασμούς? Γιατί συμβαίνουν όλα τα προηγούμενα. Και γιατί έχει αποδεχθεί το β' ρόλο στην άμαξα του τροχού που λέγεται εργασιακό περιβάλλον. Γιατί τον έχει αποδεχθεί αυτό το β' ρόλο? Προσέξτε, κοινωνιολογικά είναι αυτά τα θέματα. Δεν είναι έτσι γεννήθηκα. Πότε μπήκε η γυναίκα δυνατά στην αγορά εργασίας? Το 1971 γίνεται η μεγάλη έκρηξη εργασιακού, λέω, εργασιακής εισόδου της γυναίκας στη χώρα μας. Στη χώρα μας. Στην Ευρώπη είχε γίνει λίγο νωρίτερα. Από τότε και έπειτα τι συμβαίνει στη γυναίκα? Βρίσκεται με το ένα χέρι στον νεροχύτη και το άλλο χέρι στο κομπιούτερ. Στην γραφομηχανή τότε, στο κομπιούτερ σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι τηρουμένων των αλλογιών και των πιθανοτήτων στην εξέλιξη της ιεραρχίας μιας επιχείρησης καθή στιγμή έχει κατά νου και τα του σπιτιού, είναι ο μάνατζερ στα του οίκου. Τι θα κάνει? Θα μείνει πίσω. Θα μείνει πίσω. Αποκτήσει παιδιών, διαχείριση στα του οίκου. Δεν την απασχολεί αυτό. Γιατί βλέπουμε μάνατζερς γυναίκες σε υψηλή κλίμακα ιεραρχία, οι οποίες, εάν κοιτάξεις λίγο το βιογραφικό της οικογενειακής του ζωής, θα δεις ότι εκεί υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, ή δεν έκαναν οικογένεια, ή η οικογένεια αυτή δεν βαίνει καλώς κλπ. Λοιπόν, δεν φταίει κανείς και τίποτα στο άκουσμα ότι φταίνει οι γυναίκες. Δεν φταίει κανείς και τίποτα. Εδώ και από το 500 προ-χριστιανικής χρονολόγησης και μετά, που τότε είχαμε περίπου πλήρη ισοτιμία των δύο φύλων, μιλάω για τη χώρα μας, την Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί η πατριαρχία και η ανδροκρατία. Στον αντίποδα του 3.000 χρόνια προ-χριστιανικής χρονολόγησης, Μεσσηνία, Ιωνία, Κρήτη, μινωικό πολιτισμό, που είχαμε τη μητριαρχία. Λοιπόν, έχει αναπτυχθεί η πατριαρχία, λέω, και η ανδροκρατία. Η γυναίκα, ό,τι κάνει, το κάνει στη ροή ακριβώς αυτού του κοινωνικού περιβάλλοντος. Βεβαίως, με την πάροδο του χρόνου επιτυγχάνονται βήματα ισοτιμίας των δύο φύλων, με διάφορους νόμους κλπ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι οθετούνται και από τη χώρα μας κλπ, είτε και άλλων χωρών, δεν μιλάμε για τρίτο κόσμο, αλλά
άλλο το έθιμο, ήθη έθιμα και άλλο ο νόμος. Εδώ έχεις από το 82 διατηρούν το επίθετό τους και συναντά σήμερα γυναίκες, έχουν περάσει από το 82 40 χρόνια, συναντά σήμερα γυναίκες οι οποίες σου δηλώνουν το επίθετο του σύζυγου. Και αυτό το κάνουν και κάποιες έτσι που ασχολούνται με την πολιτική. Έχει το επίθετο του σύζυγου της, όχι το δικό της. Ναι. Το συνοδεύει και με ένα υποκοριστικό τύπου, ας πούμε, Έλλη, Ντόρα. Και από τη μια λες, ας πούμε τώρα, Ντόρα. Πες Δωροθέα, τι είναι Ντόρα. Αλλά θέλει να δείξει ότι είναι γυναίκα της διπλανής πόρτας. Έτσι. Εν τω μεταξύ η Λολίτα βλέπει ότι η Ντόρα που είναι, έχει κύρος, υιοθετεί τον Ντόρα, οπότε και η Λολίτα σου λέει και εγώ Ντόρα. Η Λολίτα υιοθετεί τον Ντόρα από βλακεία, η άλλη το υιοθετεί για να δείξει ότι είναι της διπλανής πόρτας. Βάζουμε και το όνομα του σύζυγου, εάν το κύριο μας προσκολάται στο σύζυγο, και ας το νόμο του 1982 να λέει ότι διατηρείς το επίθετό σου, παρά μόνο για κοινωνικές σχέσεις μπορείς να αποκαλέσεις το όνομα του σύζυγου. Συνεχίζω. Συγγνώμη, ναι, κάνω κάτι έτσι μικρές παρενθέσεις τέτοιες. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από εδώ και αυτά από εκεί, τι σημαίνει, σημαίνουν αυτά. Άντρες, κατακλυσμικά συναισθήματα, έκρηση αδρεναλίνης, μεγαλύτερη ενόχληση από την εμπλοκή σε καυγά του εργασιακού περιβάλλοντος, επειδή αμφισβητείται το στάτους του επαγγελματικού, της επαγγελματικής του αποδοχής. Εμένα ρε θα μου πεις ρε, εμένα ρε, δόρεξης. Εγώ ρε ξέρεις τι έχω προσφέρει εδώ μέσα σε αυτή την εταιρεία, γαμώ το, μη σας πάρει, σας σηκώσει, γαμώ, αστα, μπα, μπουπ την πόρτα, μπαίνουμε στα μάξι, σκοτωνόμαστε στον δρόμο. Λέει, έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, ο δρόμος δεν είχε τίποτα, όλα μια χαρά, πως ανήρκε στον δρόμο, κανείς δεν έχει σκεφτεί την οργία την οποία διακατεχόταν ενδεχομένως, καθώς έτρεχε. Γυναίκες, λιγότερη ενόχληση από την εμπλοκή της σε καυγά του εργασιακού περιβάλλοντος, λόγω αποδοχής του β' ρόλου, που σημαίνει βγαίνει στο μπαλκόνι, κλαίει λίγο, βγαίνει η συνάδελφος, έλα μωρέ τώρα δεν το ξέρεις, έτσι είναι αυτός. Ναι, αυτό, εντάξει, μας πέρασε. Δεν θα χτυπάει, δεν θα πετάει βάζα, ούτε θα τρέχει με το αυτοκίνητο να σκοτωθεί. Βγαίνει όμως και παίρνει λίγο αέρα στο μπαλκόνι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί IQ, ίσον EQ, ξέρεις τι σημαίνει. Σημαίνει ο άντρας να δανειστεί μερικά στοιχεία της γυναίκας και η γυναίκα να δανειστεί μερικά στοιχεία συμπεριφορών του άντρα. Τότε θα έχει μεσότητα στην επικοινωνιακή συμπεριφορά, αρμονικότερη σχέση με τους άλλους. Χρειάζεται αυτό που λέω. Ο άντρας να πάρει στοιχεία από τη γυναίκα, η γυναίκα να πάρει κάποια στοιχεία από τον άντρα, θα το καταλάβουμε πιο πολύ. Συνεχίζουμε, λιγότερο διαισθητική αντίληψη, σημαίνει, δεν είπαμε ότι δεν τα έχει καλά με τη διέστηση ο άντρας. Λιγότερη διαισθητική αντίληψη σημαίνει μικρότερη δυνατότητα στην ερμηνεία των συναισθημάτων των άλλων και στα μηνύματα που του εκπέμπω. Ο άντρας δεν αντιλαμβάνεται όπως η γυναίκα τα μηνύματα που του εκπέμπει ένας δέκτης. Δεν τα αντιλαμβάνεται, δεν αντιλαμβάνεται γλώσσα σώματος, δεν αντιλαμβάνεται μηνύματα ερωτοτροπίας όταν οι γυναίκες του στέλνουν μηνύματα ερωτοτροπίας, γιατί τους απαγόρεψαν να εκφράζουν δια του λόγου ευθέως και σαφώς την επιθυμία τους για αυτόν, άρα τους στέλνουν μηνύματα ερωτοτροπίας μέσω διαφόρων κινήσεων. Δεν τα αντιλαμβάνεται πάντα και εκφράσεων. Δεν αντιλαμβάνεται την περιραίουσα ατμόσφαιρα ενός περιβάλλοντος, ενός χώρου για κάτι που μπορεί να έχει συμβεί. Περισσότερη όμως, αντίθετα όμως η γυναίκα σε σχέση με αυτό πάντα έχει περισσότερη διαισθητική αντίληψη του υποσυνείδητου λόγω συναισθηματικής νοημοσύνης, που σημαίνει περισσότερη δυνατότητα στην ερμηνεία της γλώσσας σώματος και καλύτερο merchandising, λέει. Ξέρετε τι είναι ο merchandising? Το merchandising είναι η δελεαστική τοποθέτηση των προϊόντων στα ράφια μιας επιχείρησης. Αυτό ξέρει να το κάνει μια γυναίκα. Και όχι ένας άντρας. Αυτά διδάσκονται καταρχήν. Το πώς τοποθετείς ένα προϊόν κατά τρόπο να είναι δελεαστικό κλπ. Διδάσκονται. Αλλά λέω το εξής. Πες ότι τα έχουν διδαχθεί εξίσου ένας άντρας και μια γυναίκα, η γυναίκα θα το κάνει καλύτερα. Πες ότι δεν τα έχουν διδαχθεί καθόλου το ένας ούτε το άλλος, πάλι η γυναίκα θα το κάνει καλύτερα. Το merchandising, δηλαδή την θα δημιουργήσει. Merchandising σημαίνει από το βαρβαρικό merch, που σημαίνει αγορά, ING, το γερούντιο, ενέργεια αγοράς, εννοεί την ενέργεια αγοράς που εισπράττει κάποιος όταν μπαίνει σε ένα περιβάλλον. Σε ένα περιβάλλον. Μιας επιχείρησης. Δηλαδή, οι χρωματισμοί, οι μυρωδιές,
τα αντισήματα, οι ενδυματολογικές συμπεριφορές των ανθρώπων εκεί μέσα. Αυτό όλο είναι μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που σου δημιουργεί μια ενέργεια, η οποία μπορεί να είναι θετική, μπορεί να είναι αρνητική, μπορεί να είναι ουδέτερη. Οι γυναίκες λοιπόν, λέω, είτε έχουν διδαχθεί τους τρόπους και τις τεχνικές αυτές της ενέργειας, είτε δεν τις έχουν διδαχθεί, τηρουμένου των αλλογιών ενός άντρα που τις έχει ή δεν τις έχει διδαχθεί, θα κάνουν καλύτερο merchandising, δηλαδή θα δημιουργήσουν καλύτερη ενέργεια αγοράς, την ενέργεια που εισπράττει κάποιος όταν μπει σε ένα χώρο. Και συνεχίζουμε. Ο άντρας θέλει, εδώ είναι ο άντρας πάντα, θέλει περισσότερο χρόνο να συνέλθει σωματικά και συναισθηματικά ύστερα από μια κατακλυσμική κατάσταση, βόλτα με το αυτοκίνητο που λέγα πριν. Και τι του προτείνουμε εδώ? Θυμάστε, ένα είδος μεσότητας συναισθηματικής νοημοσύνης και IQ είναι το εξής χαρακτηριστικό. Θυμάστε κάτι ταινίες με τον Clint Eastwood, οι οποίες ήταν απανωτές, 3-4, πώς τον έλεγε, με ένα Magnum που είχε ο Clint Eastwood, ένα πιστόλι και... Πιστόλι της Κάλαχαν, μπράβο. Όχι τα Western, όχι τα Western, τα αστυνομικά, πιστόλι της Κάλαχαν. Ναι, 3-4 τέτοια. Λοιπόν, τι βλέπαμε σε αυτές τις ταινίες? Κοιτάξτε τι βλέπαμε σε αυτές τις ταινίες. Εδώ βλέπαμε ακριβώς πώς λειτουργούσε η συναισθηματική, πώς διαχειριζόταν το συνέστημα ο Clint Eastwood. Ο Clint Eastwood προχωρούσε να μπει σε ένα, ας πούμε, μάρκερ που το είχε ένα ζευγάρι ηλικιωμένο. Το ζευγάρι ηλικιωμένο εκείνη τη στιγμή δερνόταν πίσω από τον πάγκο από κάποιους αλήτες, κάποιους ληστές, κάποιους δολοφόνους, οι οποίοι εμψυχρό σκότωναν, ας πούμε, τον παππού, έτσι, και τραυμολογούσαν τη γιαγιά για να τους κλέψουν μερικά πράγματα. Αυτό τώρα ο Clint Eastwood το έβλεπε. Ο θεατής, ο οποίος θεατής τι λέει πάντα? Ο θεατής λέει, πείτε μου πόσο κάνει να νιώσω για 2 ώρες κάτι που δεν είναι. Όταν ο θεατής βρίσκεται στην ουρά των εισιτηρίων να πληρώσει το εισιτήριό του για το θέατρο ή τον κινηματογράφο, λέει αυτό. Πείτε μου πόσο κάνει για να νιώσω 2 ώρες κάτι που δεν είναι. Ο θεατής λοιπόν, ο οποίος ταυτίζεται με τον ήρωα, διακατέχεται από άγχος και ετοιμότητα βεβαίως να νιώσει το δίκιο, να επικρατήσει το δίκιο, περιμένοντας τον Clint Eastwood να τους τσακίσει, να τους λιανίσει αυτούς τους ληστές, τους κακούς που σκοτώνουν και διασύρουν και δέρνουν και ληστεύουν τους ανθρώπους, τους αδύναμους, τους γέροντες. Παρ' όλα αυτά ο Clint Eastwood μπαίνει μέσα και λέει, ζήτα συγγνώμη από τον παππού. Αυτό είναι διαχείριση συναισθήματος, έτσι. Δηλαδή και ο Clint Eastwood νιώθει εκείνη την ώρα κάτι τέτοιο, έχει και μια οντογλυφίδα συνήθως που τη μασάει, λέει, ζήτα συγγνώμη από τον παππού. Οι άλλοι λένε, τι είναι αυτός, ξέρω εγώ, πάνε να επιτεθούνε, ο Κάλαχαν βγάζει το το Μάγνουμ και δικαιώνεται ο θεατής. Αλλά αυτό το, ενώ γίνεται της κακομοίρας, ζήτα συγγνώμη, είναι διαχείριση συναισθήματος εκείνη τη στιγμή. Ναι. Στοϊκή ανδρική απάθεια τύπου Clint Eastwood, αντίδραση στην πιθανότητα συναισθηματικής συντριβής. Δηλαδή, εάν υιοθετήσεις, εντός εισαγωγικών τώρα καταλαβαίνετε, μεταφορικά και υποτύπων αστεϊσμού το λέω, εάν υιοθετήσεις τη στοϊκή απάθεια όταν συμβαίνει κάτι τύπου Clint Eastwood, τότε έχεις πιθανότητα να αποφύγεις τη συναισθηματική συντριβή, η οποία μπορεί να σου φέρει αντίθετο αποτέλεσμα τελικά. Στη γυναίκα, λιγότερος χρόνος βιοσωματικής συναισθηματικής, επανόδου, βόλτα περιπάτου, γευστική απόλαυση ή αναζήτηση επτικών ορθισμάτων φυσικού περιβάλλοντος, μπαλκόνι, κήπος. Ιδίως, για κοιτάξτε αυτό το γευστική απόλαυση. Δηλαδή, άντρα που νιώθεις το θυμό να σου ανεβαίνει, πάρε ένα σοκολατάκι. Υιοθέτησε δηλαδή κάτι από αυτό που κάνουν οι γυναίκες. Παράδειγμα, βγες, άνοιξε την πόρτα και βγες στο μπαλκόνι και πάρε μερικές βαθιές ανάσες. Το κάνουν οι γυναίκες. Παραπονήσου σε ένα φίλο να σου χτυπήσει αυτό στην πλάτη. Το κάνουν οι γυναίκες. Και σταμάτα να χτυπιέσαι εσύ στο τραπέζι ή
να χτυπήσεις κάποιον ή να μπεις στο αμάξι και να σκοτωθείς. Ναι. Και πάμε να δείξουμε και πρακτικούς τρόπους. Εδώ γράφω όταν ο μάνατζερ, επειδή στις επιχειρήσεις μου ζητάνε συναισθηματική νοημοσύνη. Γι' αυτό λέω όταν ο μάνατζερ. Γενικότερα, όταν ο όποιος, εξημών, έχει κατά νου ότι η επιθετικότητα ή η αρνητικότητα του άλλου γίνεται για την προσέλκυση της προσοχής. Έχουμε τρόπους αντιμετώπισης. Στοική απάθεια, αγνόηση των επιθετικών και αρνητικών μερών των λεγόμενων του άλλου. Stop. Να το εξηγήσω. Νιώθεις ότι ο άλλος, ας τον μάνατζερ. Εσύ, νιώθεις. Μπορεί να είσαι μάνατζερ, μπορεί να μην είσαι. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Νιώθεις ότι η επιθετικότητα και η αρνητικότητα του άλλου, γίνεται για την προσέλκυση της προσοχής. Θέλει να σου τραβήξει την προσοχή. Θέλει να σου πει υπάρχω. Τότε ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η στοϊκή σου απάθεια τύπου κλητίσγουτ, παρέμεινε δηλαδή ψύχρεμος και αγνόησε των επιθετικών και αρνητικών μερών των λεγόμενων του άλλου. Θα πω παράδειγμα και θα γίνω σαφής. Θέλω όμως να το πω μαζί με το δεύτερο. Δεύτερον, χρησιμοποίησε την αντανάκλαση, λέει, στη διαχείριση των συναισθημάτων. Καθήν στιγμή επικοινωνείς με κάποιον άλλον, με τη γυναίκα σου, με το γιο σου, με τον προϊστάμενό σου, με τον υφιστάμενό σου. Χρησιμοποίησε την αντανάκλαση. Δηλαδή, έστω ότι γίνεται διατύπωση παραπώνων που τείνουν να κλιμακωθούν σε επιθετικότητα του άλλου. Ο άλλος σου κάνει παράπονα και καθώς σου κάνει παράπονα ανεβάζει και τον τόνο της φωνής του. Τότε εσύ να επαναλάβεις φραστικά το διατυπωθέν παράπονο με το ανάλογο ύφος διατύπωσης. Θα πω παράδειγμα. Αυτή η επίδειξη μνήμης που του κάνεις του άλλου εκείνη τη στιγμή φέρει τον παραπονούμενο σε συναισθηματική αρμονία με τον δέκτη των παραπώνων. Η εξέλιξη κουβέντα σε καυγά αποφεύγεται. Το εξηγώ. Μπαίνει μέσα στο γραφείο και μου λέει. Λοιπόν, κοίτα, Λεωνίδα. Ο παραπονούμενος. Μπαίνει και μου λέει, ας πούμε. Λεωνίδα, κοίταξε να δεις. Παρατηρείτε τελευταία ότι όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα, αυτός είναι ένας εργαζόμενος και έστω ότι είναι υφιστάμενός μου, ότι όταν φτιάχνεις το πρόγραμμα το ρεπό και της εργασίας, εμένα με βάζει Σαββατοκύριακα συνέχεια, ενώ με την Ελένη ανεβάζει τον τόνο της φωνής του καθώς τα λέει αυτά, γιατί διακατέχεται από θυμό καθώς τα λέει. Ενώ με την Ελένη που τέλος πάντων δεν ξέρω τι κάνεις, δεν ξέρω, το κρεβάτι είναι δικό σας θέμα, τη βγάζεις πάντα στα ρεπό που θέλει εκείνη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει, εντάξει, γιατί δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παράδειγμα, λέω, όπου ο υφιστάμενος σου κάνει ένα παράπονο, καθώς κάνει το παράπονο αυτό, ανεβάζει τον τόνο της φωνής και εσύ τώρα πρέπει να κάνεις αντανάκλαση. Για κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό. Τότε εσύ θα επαναλάβεις φραστικά το διατυπωθέν παράπονο με το ανάλογο όμως ύφος διατύπωσης. Δηλαδή, θα του πεις. Ναι, κοίταξε, καταλαβαίνω ότι βάζεις ένα θέμα όσο αφορά το πρόγραμμα και μπορούμε να το συζητήσουμε για το ενδεχόμενο που να έχω κάνει λάθος και να μην το έχω κάνει φυσικά επίτηδες. Ωστόσο, δεν δέχομαι τίποτα αυτό που είπες. Δεν ξέρω τι κάνεις με την Ελένη, είναι δικό σας θέμα το κρεβάτι, αλλά αυτό τέλος πάντων πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχομαι τίποτα. Δηλαδή, το προσβλητικό μέρος της κουβέντας το οποίο σου απίφθινε θα πρέπει να του το υπενθυμίσεις με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το είπε. Να θυμηθείς πώς το είπε, τι λόγια χρησιμοποίησε και το ύφος. Γιατί αν του πεις ότι αυτό το υπονοούμενο που πέταξες με την Ελένη δεν το δέχομαι. Εγώ πέταξε κανένα υπονοούμενο. Εγώ σου είπα ότι κάνεις κάποια διάχρηση. Τι υπονοούμενο. Όταν όμως θυμηθείς την προσβλητική φράση όπως ακριβώς ελέγχθη και του την επαναφέρεις, προσέξτε, ο θυμωμένος δεν φαντάζεται ποτέ ότι μπορείς, όταν λέει κάτι δεν τα θυμάται τόσο καλά, αλλά τα θυμάται πάρα πολύ όταν του δείξεις ότι το θυμώσουν εσύ. Και του το πεις με το, γι' αυτό λέω, πρέπει να το πεις με το ίδιο ύφος και να χρησιμοποιείς τις ίδιες λέξεις. Ποιο? Το κομμάτι εκ των παραπώνων του, το προσβλητικό σε επίπεδο προσωπικού. Αυτό λέγεται αντανάκλαση στη διαχείριση των συναισθημάτων των άλλων, σύμφωνα με την οποία προσπαθώ να διαχειριστώ τα δικά μου συναισθήματα
και συνάμα να αναγνωρίσω, αφού έχω αναγνωρίσει τα συναισθήματα των άλλων. Δηλαδή αναγνώρισα ότι νιώθει πως αδικείται, δέχτηκα ότι ενδεχομένως να αδικείται, είπα ότι δεν το έχω κάνει επίτηδες. Όλα αυτό τα λέω σε ήπιους τόνους, αλλά το κομμάτι ακριβώς εκείνο το προσβλητικό περί κοινού κρεβατιού κλπ. Το λέω ακριβώς και με το ίδιο ύφος. Τότε συνήθως αυτή η επίδειξη μνήμης που κάνω φέρνει τον παραπονούμενο σε συναισθηματική αρμονία με τον δέκτη των παραπώνων. Δηλαδή λέει, καλά εντάξει τώρα το παίρνω πίσω άμα θέλεις, δεν ήταν τώρα το θέμα αυτό. Το θέμα είναι το πρόγραμμα, ότι δεν το βγάζει σωστά. Δηλαδή δεν έχει πρόβλημα να σου πει ότι το παίρνει και πίσω. Πότε, όταν του δείξεις πώς το είπε με το ύφος που το είπε. Η εξέλιξη της κουβέντας σε καυγά αποφεύγεται. Ένας άλλος τρόπος αποφυγής, τρόπος αντιμετώπισης στοική απάθεια, είπαμε εδώ, και αγνώριση των επιθετικών αρνητικών μερών των λεγόμενων του άλλου. Ένας άλλος τρόπος είναι, μπαίνει μέσα, είναι φορτωμένος ο άλλος. Είναι φορτωμένος. Και βλέπεις ότι η εξέλιξη της κουβέντας θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσω αντανάκλαση για να φέρω ισορροπία. Δηλαδή να περιμένω την προσβλητική σε επίπεδο προσωπικό φράση που θα ξεφύγει από το θέμα, γιατί έτσι θα γίνει. Ο θυμός όταν μετατρέπεται σε οργή, ξεφεύγει από το θέμα και θίγει άλλου είδους πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα. Λοιπόν, για να αποφευχθεί αυτό μπορώ, άλλος τρόπος είναι να κερδίσω λίγο χρόνο. Δηλαδή να πω, Μαρία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούσω ό,τι θέλεις. Μια στιγμή, δώσε μου λίγο χρόνο, σε παρακαλώ, προκειμένου να κάνω ένα τηλεφώνημα επίγον αυτή τη στιγμή, και αμέσως τα λέμε. Και βγαίνω. Δεν έχω κανένα τηλεφώνημα να κάνω. Βγαίνω. Και αφήνω ένα λεπτουδάκι. Στο λεπτό αυτό, η Μαρία έχει μάλλον κατά το ήτον, έχει κατευνάσει την ένταση των συναισθημάτων εκείνων που από το θυμό θα κατέληγαν στην οργή. Και όταν ξαναμπαίνω, κατά το μάλλον είναι περισσότερο ήπια. Άλλο τέχνασμα, όχι ακριβώς τέχνασμα, έχει όμως σχέση με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Γιατί στα γραφεία, τα επιχειρηματικά ή δικηγορικά ή οτιδήποτε τέλος πάντων, εκεί που θα καθίσεις να συζητήσεις και συνήθως στην καρέκλα συνεργασίας σηκώνεται ο μάνατζερ, με την ευρία έννοια του όρου, την είναι αυτό, σηκώνεται και έρχεται και κάθεται στην απέναντι καρέκλα συνεργασίας, να μην είναι αυτός στο χώρο του γραφείου και εσύ απ' την άλλη. Αυτές είναι τεχνικές συναισθηματικής νοημοσύνης, γιατί αυτό δείχνει ότι σου επιτρέπω μέχρι το μισό του τραπεζιού. Όταν όμως θέλω να κάνω αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου και να πετύχω αρμονική σχέση και ενδεχομένως συνεργασία που να είναι συμφέρουσα για αμφότερους, τότε δεν θα πρέπει να κρατάω αυτές τις αποστάσεις, θα πρέπει να σηκωθώ και να κάτσω κι εγώ εκτός γραφείου στην καρέκλα συνεργασίας. Ανάμεσά μας λοιπόν τι παρατηρούμε? Κλασικά υπάρχουν καραμελίτσες, σοκολατάκια. Γιατί υπάρχουν αυτά? Γιατί δεν είχαμε, έπρεπε κάτι να βάλουμε στο κέντρο του τραπεζιού, δεν είχαμε τι να βάλουμε, βάλε καμιά καραμέλα? Όχι, αυτά υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν τόσο ώστε κατά τη διάρκεια της κουβέντας, το γεγονός ότι καθώς μου μιλάς, ξετυλίγω εγώ μία καραμέλα, τη βάζω στο στόμα και σου προσφέρω και εσένα μία καραμέλα, αυτό λέω το γεγονός, βοηθά στην επίτευξη, έτσι, βοηθά. Ποσοστιαία βοηθά, δεν είναι βοηθάει καθοριστικά, βοηθάει ποσοστιαία στην επίτευξη της συμφωνίας. Μάλιστα. Οι προαναφερόμενοι τρόποι διαχείρισης του θυμού και της συναισθηματικής ακρόασης οδηγούν στην άριστη επικοινωνιακή πολιτική του περιβάλλοντος εργασίας, του περιβάλλοντος σπιτιού, του περιβάλλοντος του κοινωνικού, του οποιοδήποτε περιβάλλοντος. Είπα, έχω χρησιμοποιήσει κάποιες λέξεις εδώ, επειδή συνήθως αυτά μου τα ζητάνε σε σεμινάρια επιχειρήσεων. Αλλά απαιτούν εξάσκηση κατά τη διάρκεια των ήρεμων ακροάσεων ώστε να αποδώσουν στις πιεστικές ακροάσεις. Δηλαδή, αυτό που είπαμε ιδίως με την τεχνική της αντανάκλασης, απαιτεί εξάσκηση. Εξάσκηση απαιτεί, τι σημαίνει εξάσκηση? Όταν θα πας στο σπίτι και θα αρχίσει η κόρη σου, ο γιος σου να υψώνει τη φωνή του και να λέει πράγματα, θυμίσου ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η αναγνώριση των συναισθημάτων, η διαχείριση των δικών σου για να φέρουμε ισορροπία. Η αναγνώριση των συναισθημάτων της
και η διαχείριση των δικών σου ενδιαφέρουν. Γιατί άμα πεις, δεν μπορώ πια να σε ακούω, σε έχω βαρεθεί. Σε. Λοιπόν, τεχνικά δες το θέμα. Οπότε, τι να κάνω, άκουσέ τη με στοική απάθεια. Δέξου τα λεγόμενά της, τα λεγόμενά του. Δέξου τα στο βαθμό που νομίζεις ότι θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό στη σχέση, αλλά το προσβλητικό μέρος της κουβέντας, καταλαβαίνετε τι λέω, εκεί που η κουβέντα ενδέχεται να ξεφύγει και να σου πει, δηλαδή, ενώ δεν είναι μες στο θέμα, να σου πει ότι κάνεις διάκριση σε σχέση με τον αδερφό της. Καταλαβαίνετε τι λέω. Και ότι αγαπάς περισσότερο τον αδερφό της. Καταλαβαίνετε τι λέω. Αυτό το κομμάτι μπορείς να το κρατήσεις, να της το επιστρέψεις με το ύφος που θα το πει και ακριβώς όπως θα το πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα το πάρει πίσω ή θα υπονοήσει ότι δεν έχει... Μπορεί να μην πει εντάξει το παίρνω πίσω, αλλά από τη συμπεριφορά θα φανεί ότι εντάξει το διαγράφουμε, πάμε παρακάτω. Ναι. Αν όμως δεν γίνει εξάσκηση, το δυσκολότερο κομμάτι στη συναισθηματική νοημοσύνη είναι η διαχείριση του θυμού και η επιστροφή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και η επιστροφή μέσω της αντανάκλασης των προσβλητικών λεγόμενων. Είναι το δυσκολότερο κομμάτι, το οποίο απαιτεί εξάσκηση, διότι αν δεν γίνει εξάσκηση, ο συγκινησιακός εγκέφαλος αναλαμβάνει τις συνήθειες αντίδρασης που έχει διδαχθεί στον παρελθόντα χρόνο ζωής στη διάρκεια επανειλημμένων στιγμών θυμού και κακής ακρόασης. Δηλαδή, αν πεις ότι αυτό τώρα που είπε εδώ ο Λεωνίδας τώρα μέσω συναισθηματικής νοημοσύνης, θα το έχω υπόψη μου, αύριο, μεθαύριο, οποτεδήποτε συμβεί να με προσβάλλουν μέσα από έναν διάλογο κοινωνικό, οικογενειακό, επαγγελματικό, δεν έχει σημασία, θα κρατήσω ακριβώς την προσβλητική φράση και θα κάνω την αντανάκλαση ενθυμούμενος, υπενθυμίζοντας στον λέγοντα που με προσέβαλε, υπενθυμίζοντας τι είπε και πώς ακριβώς το είπε, για να το φέρω στη δύσκολη θέση να το πάρει πίσω. Όχι, δεν θα πετύχει αυτό. Θα πρέπει να κάνεις εξάσκηση. Εάν κάνεις εξάσκηση εκ του μειόντος, όταν δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα, τότε θα πετύχει. Και θα δεις ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ πιο σοβαρά στις ανθρώπινες σχέσεις, τις επαγγελματικές σχέσεις, τις γονεϊκές σχέσεις, τις κοινωνικές σχέσεις, τις ερωτικές σχέσεις και όποιες άλλες σχέσεις θέλεις. Να πω ότι οι πηγές μου, μην γίνω κι εγώ σαν το όλοι αντέγραψαν τους Έλληνες, Λοιπόν, πάντα λέω ποιες είναι οι πηγές μου, είναι αυτές εδώ που βλέπουμε, μεταξύ βεβαίως τον άλλο και ο Γκόλμαν, συναισθηματική νοημοσύνη, των εκδόσεων Υλικά Γράμματα, φυσικά και τα ηθικά νοικομάχια, είπαμε, του Αριστοτέλη. Υπενθυμίζω και κλείνω λέγοντας και συζητάμε ό,τι θέλετε. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι ορισμός. Ορίζουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η δυνατότητα του να αναγνωρίζεις τα συναισθήματα των άλλων και συνάμα εκείνη τη στιγμή της επικοινωνίας να διαχειρίζεσαι τα δικά σου. Η δυνατότητα του να κρεμάς το θυμό. Να κρεμάς το θυμό, δηλαδή νιώθω ότι με συνεπέρνει ο θυμός. Τον πιάνω από εδώ και τον βάζω, πως βάζουμε το παλτό την καπαρτίνα στην κρεμκάτσε, κύριε. Εγώ θα σε αντιμετωπίσω με στοική απάθεια. Η δυνατότητα λοιπόν του να διαχειριστείς το θυμό έχει ως αποτέλεσμα να μην οργιστείς ποτέ. Αν μάθεις να διαχειρίζεις το θυμό, δεν οργίζεις. Η οργή είναι αποτέλεσμα του θυμού. Εάν ο θυμός σε καταλάβει και γίνει οργή, τότε αρχίζουν τα κατακλυσμικά συναισθήματα. Κατακλυσμικά συναισθήματα, το τι μπορεί να συμβεί συνέχεια, είναι άγνωστο, ανάλογα. Ο Αριστοτέλης τι λέει? Να θυμώνεις, να λυπάσαι, να αγαπάς, να ερωτεύεσαι. Στο σωστό χρόνο, με το σωστό τρόπο, τον κατάλληλο άνθρωπο και κατά τρόπο συχνότητας. Δηλαδή, όχι μια φορά, το έκανα, και κατά τρόπο δηλαδή έξις, να σου γίνει συνήθεια αυτό. Εάν λέει το επιτύχεις αυτό, τον κατάλληλο, όποιο συνέστημα θέλεις, αλλά στον κατάλληλο χρόνο, με τον κατάλληλο άνθρωπο, στον κατάλληλο τόπο, τότε οδηγείσαι στη μεσότητα. Γιατί το πολύ δεν είναι καλό, το λίγο δεν είναι καλό.
Προσέξτε, το μεσότητα δεν έχει σχέση με το μετριότητα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην μπερδεύουμε. Το παν μέτρων άριστον δεν έχει σχέση. Δεν σημαίνει να ακολουθούμε τη μετριότητα στις συμπεριφορές μας. Αυτό είναι το μέτρο το άριστο. Όχι. Η μεσότητα των συναισθημάτων έχει σαν αποτέλεσμα τις άριστες συμπεριφορές που στην προκειμένη περίπτωση οδηγούν στην αρετή. Ο Πλάτωνας έχει πει υπάρχει η νόηση και το συναίσθημα. Ο Θαλής έχει πει πρώτα ξεκινάμε με γνώση του εαυτού μας. Δείξαμε τρόπους γνώσης του εαυτού μας. Με τις Βικτωρίες έχουμε κάνει ένα επίσης βίντεο με θέμα ακριβώς το γνώθις αυτών, θυμάμαι, και τις τεχνικές αυτές που λίγο πριν σας είπα εν ολίγης, τις είχαμε αναπτύξει σε ολόκληρη κουβέντα κατά τρόπο βιντεοληπτικό. Λοιπόν, υπενθυμίζω, αρνητικά θετικά. Επιμένω πάνω σε αυτά, αυξάνω τα θετικά, μειώνω τα αρνητικά. Έχω αρχίσει να αποκτώ γνώση του εαυτού μου. Ξεκαθαρίζω δηλαδή ποιος είμαι. Εάν ξεκαθαρίσω ποιος είμαι, ενισχύει τη βούλησή μου. Δηλαδή, διακρίνω ποια εκ των θέλω είναι εφικτά και ποια είναι εθεροβάμωνα σχέδια. Εάν η βούλησή μου ενισχυθεί, είναι απτύχει, ροπιαστεί και τεκμηριώνεται με βάση τα αρνητικά και τα θετικά που έχω, τότε έχω αυτοπεποίθηση. Ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μου και τώρα έχω δικαίωμα, κύριε, να σας παρουσιάσω project, όπως λένε στην βαρβαρική μου. Σχέδιο ζωής ή τέλος πάντων πρόγραμμα επιχείρησης. Λοιπόν, τώρα, γιατί μπορώ να σου το τεκμηριώσω, μπορώ να σου πω αν είναι εφικτό, μπορώ να σου πω ότι εφόσον εγώ είμαι ο εμπνευστής, είμαι και υλοποιητής. Όχι σκέφτηκα κάτι, αλλά κάντε το. Λοιπόν, αυτό είναι το γνώθις αυτόν. Από εκεί ξεκινάει η συναισθηματική νοημοσύνη. Πρώτα γνώση του εαυτού, για να μπορώ να διαχειριστώ τα συναισθήματα. Τεχνικές διαχείρισης συναισθημάτων είδαμε. Ο Αριστοτέλης το έχει καθορίσει. Ο Γκόλμαν το πέρασε στις επιχειρήσεις. Δέχεται ότι το είπε ο Αριστοτέλης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.